Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζουμε λοιπόν την παρουσίαση και να κουμπώσουμε τα πραγματάκια που δεν βάλαμε στο προηγούμενο βίντεο. Τα leggings. Πολύ ωραία. Αν μας πέσουν και τα κλείωνα τα shoes, θα είμαστε πολύ τυχεροί. Λοιπόν. Χαθήκαμε. Από εδώ. Με να κάνουμε τα κάποια μπλε που είναι λίγο πιο εύκολα. Πάμε να μιλήσουμε εδώ με τον Τούλα που έχουμε τελειώσει το quest. Πολύ ωραία. Να διάσουμε λίγο. Να διάσουμε λίγο το warehouse. Βλέπετε αυτά εδώ είναι τα MISC. Μην τα πετάτε, κάτι αξίζουν. Θέλουμε τρεις καρδούλες, δηλαδή τρία... τρία μανιτάρια και τρία τέτοια. Elder σπάκι πάλι. Είναι πιο μεγάλα τα τέρατα. Αυτά εδώ. Μας άγγιξε, έκανε. Τώρα που έφυγε το παλικάρι. Πεθάνει ένα πλυγάρι. Τι να κάνουμε. Τώρα θέλουμε άλλο ένα. Ένα και ένα θέλαμε. Πάει αυτό. Πάει αυτό, έπεσε το. Αν ήμουνα Ιντζεράκος, θα είχα αντιθεί τώρα. Τέλος πάντων, αν ήμουνα βασικά τέτοιο. Σκάουτ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, delivering. Παίρνω ροου. Άμπεξ χώρο, γι' αυτό σκοτώσαμε το ένα κατσικάκι. Και. Αυτό το missing tutor που το. Δεν θα το κάνω. Να κάθομαι να ψάχνω στο deforested area εδώ πέρα και εδώ και δεν έχω όρεξη. Είναι χαζομάρα να κάθεστε να ψάχνετε ένα, όλη αυτή την περιοχή με τόσα άγκρο τους αυτά για να πρέπει να
Βρείτε το γουρουνάκι, εντάξει, χρειάζεται. Πάμε να παραδώσουμε αυτά τα δύο και μετά πάμε, εντάξει, στο deforesting, όπως λέγεται. Αριελούμε και σε σένα, το παραδίδουμε, βλέπετε σε λίγο κοντεύουμε να πάρουμε το level. Λοιπόν, πότε θα σταματήσω να ασχολούμαι με την Ποέτα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κανένα campaign. Εδώ βλέπετε υπολοιπόμενο XP, θέλουμε 6.000 XP. Ποιο quest μας δίνει 6.000 XP, αυτό δίνει 2.800, 2, 4, 6.000. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε αυτά τα δύο quest και λογικά πηγαίνουμε 9. Θέλουμε να σκοτώσουμε θέλουμε 3 Cobalt Eggs. Βέβαια είναι λίγο ρίσκο. Εδώ πέρα, αλλά αν έρθουν 2 τέρατα, επιλογές πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, το πρώτο Eggs. Να το. Λογικά θα προλάβουμε να τους σκάσουμε. Δεν χρειάζεται ένα απλό χαστούκάκι, μια απλή και τέλος. Αυτό. Μπορούμε να περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα, βλέπετε εδώ. Το quest τελείωσε. Θέλω να πιστεύω ότι αν πάμε να το παραδώσουμε θα πάρουμε και το level. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Βλέπετε τα μίσκ, αυτά είναι τα μίσκ που λέμε, σαβουρίτσες. Αλλά αυτές οι σαβουρίτσες στα πιο πάνω level, εντάξει, μπορούν να σας δώσουν από χιλιάρικο μέχρι 10.000, μέχρι κάπως. Όπως και τα άσπρα αντικείμενα, μπορούν να σας πέσουν τέτοια άσπρα, όχι πράσινα, μπλε, χρυσά ή πορτοκαλί. Μπορεί να σας πέσουν άσπρα, εντάξει, στην αρχή μπορεί να στοιχίζουν 1-2 χιλιάρικα, αλλά στα πιο πάνω level, 50-60 level, το ένα άσπρο μπορεί να έχει 500.000-600.000. Εντάξει, ανάλογα τον τροπάκι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στον Νόα. Άλλος ένας artist εδώ πέρα. Και θα μας στείλει στον Νταμίνου. Αυτό το πηγενέλα είναι πολύ βαρετό. Αλλά τι να κάνουμε, χρειάζεται. Κάντε μια μικρή υπομονή, τελειώνουμε, θα γίνουμε 9 και μετά θα σας εξηγήσω πιο κάτω. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νταμίνου, βλέπετε, ολόκληρο δέντρο εδώ πέρα, μιλάμε. Θα μας στείλει. Εδώ που θα μας στείλει. Και μας στέλνει να κάνουμε βόλτα. Και ξαναγυρνάμε πίσω.
μιλάμε με τον Ταμίνο. Ας πούμε και ένα ευχαριστώ. Λοιπόν, και λέει εδώ το quest report του Κάλιο. Κάνει ένα return. Πηγαίνουμε εδώ πέρα. Βλέπετε, κάπως έτσι αποκτάς Legion, λες ένα ευχαριστώ, ξέρω αυτό, σε τσοντάρουνε, λέει να σε βάλουμε, ξέρω. Yes. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε Legion, λοιπόν, θα πάρουμε εδώ το spellbook που είναι πιο δυνατό. Συγκριτικά βλέπετε. Και δυστυχώς δεν το πήραμε το level. Ακόμα. Λίγη υπομονή χρειάζεται. Μια μπαρίτσα είναι. Φύγαμε για το... για τα ντουκάκια, εμπάσχε φίλος. Προσέχουμε λίγο γύρω γύρω, μην γίνει καμιά στραβή. Λογικά και μόνο σκοτώνοντας αυτά θα το πάρουμε το level, να είδατε. Οπότε σκοτώσω άλλα 2-3 τέρατα. Θα πάω να σας δείξω πολύ γρήγορα το Ascension. Άλλο ένα τέρας και ξεπερδέψαμε. Να σας πω την αλήθεια μου, πολλά campaign που δεν μπορώ να τα κάνω. Πήραμε level και αυτομάτως ανοίγει το Ascension. Ωραία. Ξετικάρουμε όλα τα υπόλοιπα και πηγαίνουμε και κάνουμε το Ascension. Λέει talk with Pernos. Κουμπώνουμε και το skill το Absorb Energy, το τελευταίο skill. Βοηθητικό λοιπόν. Είναι skill που δίνει mana. Πήραμε λοιπόν. Προσοχή, μην κάνουμε άγκρο τίποτα που δεν πρέπει. Βλέπετε, δεν είναι κάτι το δύσκολο και δεν πιάσαμε σχεδόν κανένα quest. Βασικά, κάναμε αρκετά άλλα, βλέπετε, έχουμε αφήσει δύο campaign και ένα μπλε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σκάμε. Πάμε να κάνουμε το quest λοιπόν που θα μας στείλει στην επόμενη κλάση. Ένας ωραιότατος εδώ πέρα τσάντερ, 60 level. Λοιπόν, κι άλλος ένας εδώ, engineer, πάει για gunner εδώ ο φίλος. Οι φίλοι τι είναι τέλος πάντων. Μιλάμε στον Πέρνος. Θα μας στείλει στη λίμνη εδώ που είναι η Cleona Lake. Και υπάρχει ένα τέρας εδώ, η Τύρα. Εδώ που βλέπετε 4 level, θα το ρίξουμε. Και υπάρχει λόγος που λέω να το ρίξουμε. Γιατί έχει πολύ καλά drop. Έχει πολύ καλά drop, βέβαια τώρα είμαστε 9 level. Πέσανε τα γαντάκια. Πολύ ωραία. Τα βάζουμε. Τυρατήρα, gloves, από το τίποτα, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, το Absorb Energy κάνει refill, δηλαδή ξαναγεμίζει το mana. Ανά
ένα λεπτό βλέπετε cooldown, γεμίζει 178 το mana. Εντάξει, συνδυασμό με τα mana potion, κάτι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, κάνετε κλικ εδώ στο μπουκαλάκι δύο φορές. Γεμίζει και τώρα πηγαίνετε στον Νταμίνου πάλι, σε εκείνο το μεγάλο δέντρο. Θυμάστε, βέβαια, από εδώ. Από εδώ. Με το κλικ τρονή. Ουαπ, πάμε. Σε αυτό το βίντεο, εφόσον προλάβω, θα σας δείξω και επιγραμματικά το Sanctum. Να δείτε λίγο πώς είναι. Λοιπόν. Όπως πήγα να σας πω προηγουμένως, υπάρχουν πολλά campaign τα οποία δεν μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή είσαστε, ξέρω, 9 level, έχετε campaign για τα 10-11, δεν μπορείτε κάποιο να το κάνετε μόνοι σας, γιατί είναι δύσκολο, θέλει group, θέλει να μπείτε σε κάποιο instance, θέλει το οτιδήποτε. Μπορείτε, μπαίνοντας σε μεγαλύτερο level, με τον Νταμίνου, με τον Πέρνος πάλι. Και είπαμε και για τα αγκροτέρατα. Λοιπόν, τα οποία αγκροτέρατα, τα preemptive, όταν μπείτε στο range τους, δηλαδή σας δείχνει εδώ στην πηξίδα μια κόκκινη τελεία, είναι άγκρο το τέρας, επιθετικό. Όταν μπείτε στο range, το range είναι η ακτίνα και καλά αυτό. Γύρω γύρω από το τέρας βγαίνει μια κίτρινη περιοχή. Βλέπετε εδώ. Αν το πλησιάσετε πολύ το τέρας γίνεται άγκρο και έρχεται προς τα πάνω σας με άγριες διαθέσεις. Λοιπόν, όταν το τέρας είναι 10 level ας πούμε, αν εσείς είστε 20, 21 και πάνω, δηλαδή έχετε 10 level διαφορά και πάνω, το τέρας δεν είναι άγκρο προς τα εσάς. Αυτό είναι καλό να το θυμάστε, δηλαδή όταν μπείτε σε κάποιο instance όπως είναι, εδώ είναι λίγο γελία η κατάσταση, απλά σκοτώνει 3, δηλαδή σκάτε 4 φορές το 3 φορές το ερώσιο, πολύ απλά και το τέρας έχει σκοτήσει. Απλές κάτι εδώ, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο και θα βγει ένα τέρας αυτό εδώ. Χρειάζεται να πάρετε λίγη απόσταση λοιπόν και αρχίσετε τα μαγικά εδώ πέρα. Τους κάτε ό,τι μπορείτε να τους κάσετε. Είναι εύκολο τέρας, εντάξει. Να σας κάσει καμιά δυο. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και εδώ ο Πέρνος σας μιλάει και σας λέει για τις κλάσεις. Υπάρχει το μονοπάτι του Μάου και το μονοπάτι του Spirit Master. Εμείς διαλέγουμε κατευθείαν Spirit Master. Είναι η επιθυμία μου να γίνω Spirit Master και πάλι και τα λοιπά. Πατάμε ναι. Ωραία. Παίρνουμε τώρα τα σχετικά και ανοίγει αυτό το quest. Ceremony in Sanctum. Πολύ ωραία. Μιλάμε, ceremony in Sanctum, μην το ξεχάσετε. Και φύγαμε για το Sanctum. Έχει τερματίσει η μπάρα, βλέπετε είμαστε 9 level, αλλά πρέπει να κάνουμε το quest εδώ πέρα για να πάρουμε το level. Κανονικά να γίνουμε 10. Λοιπόν,
Λοιπόν, αυτό είναι το σακ του. Πολύ ωραία. Λιχ είναι εδώ. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι, αν δεν θέλετε να βλέπετε συνέχεια τους sellers, να κάνετε block συνέχεια. Λοιπόν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε στον Ζουκλέας. Βλέπετε εδώ κολλάνε πάρα πολύ τα πράγματα. Γιατί γίνεται ο χαμός από κόσμο. Έτσι πολύ απλά είναι τα πράγματα. Μιλάμε στον Ζουκλέας. Εδώ είναι ο Ζουκλέας. Και μιλάμε εδώ που είναι το κιτρινάκι. Και παίρνουμε ο Spirit Master, κατά την ταπεινή μου άποψη, για το PV τουλάχιστον να παίρνει το book, βιβλία. Το book έχει μεγαλύτερο magical accuracy, όπως βλέπετε. 107 το ορμπίδι, 147 το βιβλίο. Βιβλία λοιπόν, για το PV βιβλία ο Spirit Master. Πήραμε το level και τώρα μας ανοίγει το quest Summon of Citadel και ακούστηκε και ένα ήχος, είναι εδώ τα daily που σας είπα προηγουμένως. Λοιπόν, πατάμε, αυτό το quest βγαίνει, όχι το συγκεκριμένο, είναι κάποια daily quest που βγαίνουν μία φορά τη μέρα, σε 9 η ώρα κάθε μέρα το πρωί, σας ανοίγει αυτό το quest. Το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνει bronze coins. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα ωραίο decline. Λοιπόν, έχουμε αυτό το quest εδώ. Λέει να συναντήσουμε τον Σπάταλο για να πάρουμε τις αποστολές του στο Βέρτερον. Πολύ ωραία. Πήραμε το βιβλιαράκι, το κουμπώνουμε. Oracle Book. Να το. Έχει ένα μπλε quest εδώ η κοπελιά, το παίρνουμε. Είναι το DP. Βλέπετε εδώ, Usage Cost DP 2000. Λοιπόν, το κάνουμε accept. Και αγοράζουμε και τα skill για τα... του Spirit Master πλέον, κάνουμε κλικ εδώ για τα... για τα 10 level πλέον που είμαστε. Λοιπόν, παίρνουμε το Veneration, Summon Fire Spirit, Carnation, ό,τι skill τέλος πάντων έχει, τα παίρνουμε όλα τα διαθέσιμα. Κουμπώνουμε το παρελθικό. Λοιπόν, mana treatment. Mana treatment. Τα ψιλοφτιάχνετε λίγο, όπως σας βολεύει ο καθένας. Εντάξει, τώρα εγώ τα βάζω λίγο αχταρμά. Το Summon Udo, Summon Fire Spirit, το πρώτο μας τερατάκι, να το Summon Fire Spirit, θα το δείτε σε λίγο, σε αποκλειστική μετάδοση. Λοιπόν, και λίγο πιο πάνω να βάλουμε τα... Το Life δεν πιστεύω να σας χρειαστεί, πιο πολύ χρειάζεται το... Να έχουμε λίγο χώρο εδώ. Λοιπόν, κάπως έτσι. Ωραία. Το return, τα life για την ζωή σας, τέλος πάντων, το mana και το summon. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι οι επιθέσεις του pet.
έτσι. Στο να φτιάχνω τις μπάρες μου, δυστυχώς δεν είμαι καλός. Καινούριο σκύλο αυτό από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, Salmon Sol and Elemental Energy, 1,5 καστά είναι, λοιπόν. Και κάνει πόσο? 30. Θα δούμε μήπως κάνει αντικατάσταση κάποια. Δηλαδή άμα κάνετε αυτό, θα δούμε, να το βάλουμε πρώτο. Λοιπόν. Root of Enervation. Αυτό μειώνει το attack speed. Και αυτό είναι επίθεση του Spirit. Spirit Thunderclaw attack. Λοιπόν, ωραία. Τα ντότα. Και εγώ το έχω από εδώ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, θα φτιάχνετε τα σκύλ που σας βολεύουν. Και πηγαίνουμε στο Βέρτερον πολύ γρήγορα. Μπορείτε να τσεκάρετε και τα σκύλ βασικά, πατάτε εδώ στο κάπα και σας ανοίγουν τα σκύλ εδώ. Βλέπετε πλέον έχουν ανοίξει όλα τα σκύλ μέχρι τα level 65. Πολύ ωραία λοιπόν. Μέχρι τα 10 level μας έχουν ανοίξει αυτά. Αυτό το έχουμε βάλει, αυτό το βάλαμε. Μάνα treatment και treatment, το root το βάλαμε, να το. Το Summon Fire Spirit το βάλαμε, αυτή είναι η επίθεση του pet. Και αυτά τα δύο είναι το DP και το άλλο είναι να το πάρουμε στο Βέρτερον. Πηγαίνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε στο Βέρτερον. Το επόμενο βιντεάκι είναι πολύ μικρό, θα είναι μάλλον πολύ μικρό και θα σας δείξει λίγο το Sanctum. Λοιπόν, Matriculation Day, μιλάτε, το παίρνετε αυτό το σκούρο. Τα σκούρα μπλε quest τα κάνετε, εντάξει. Και κάνουμε teleport στο Βέρτερο. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, αυτό είναι το Βέρτερον. Λοιπόν, τα δύο σκούρα μπλε που έχουμε, το ένα τελειώνει εδώ. Bind, εδώ είναι ο Soul Healer. Μπορούμε να κάνουμε bind, δεν θα κάνουμε ακόμα γιατί έχουμε campaign στο στην Poeta. Λοιπόν, εδώ είναι ο σπάταλος, του μιλάμε, σε μπερδεύουμε, μας ανοίγουν τα campaign του Βέρτερον. Λοιπόν, το πρώτο quest, το πρώτο campaign μας δίνει το παθητικό αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, χρειάζεται να το κάνετε, λοιπόν, οπωσδήποτε. Και αυτός εδώ θα μας δώσει αυτό που είναι DP, skill, χρειάζεται δηλαδή εδώ πέρα, όπως βλέπετε, DP, 0 είναι αυτή τη στιγμή το DP μας. Είναι skill για το κριτσουράκι μας, για το pet. Spirit Armor of Light, το οποίο του μπουστάρει τα πάντα όλα. Του ενισχύει το Magic Boost, του ενισχύει το Attack Speed 10%, το Speed 10%, το Physical Defense 10%, Physical Magical Attack για 70% για 10 λεπτά και το χιλάρι 51 HP κάθε 6 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, έχει cooldown 30 δευτερόλεπτα και θέλει 2000 DP. Και είναι για 10 λεπτά, είναι για να μπουστάρετε το pet σας. Λοιπόν,